Το είναι σχέδιο είναι. της βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι, ε, όπως είπε και ο μότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου, συγκοινωνιολόγος, είναι, ο κύριος Βλαστός, είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες α, βιωσιμότητας μιας πόλης. Mm. Τι σημαίνει βιωσιμότητα μιας πόλης. Δεν είναι απαραίτητο το αυτοκίνητο στις ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες είναι πολυσύχναστες και οι οποίες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν έναν άλλο προσανατολισμό δίνουν προτεραιότητα στον πολίτη και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ή οι αστικές συγκοινωνίες, παύλα δημοτικές, ή το ηλεκτρικό ποδήλατο, ή το ποδήλατο το απλό, ή ο πεζός, οι πεζόδρομοι. Για να μπορέσεις να μπεις σε χρηματοδοτικά πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα είναι να είσαι μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης του σχεδίου τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αν δεν έχει κάνει ένα τέτοιο σχέδιο, δεν μπορεί να μπει σε χρηματοδοτικά πακέτα. Ακούστε τώρα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Η μεγάλη αλλαγή η οποία έχει α, γίνει στον τόπο μας... στο Δήμο Άργους Μικινών και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσά του, τα τελευταία χρόνια την έχει φέρει σε ένα σημείο τέτοιο που να ανοίγουν πολύ περισσότερα καταστήματα από εκείνα τα οποία κλείνουν σε άλλε περιοχέ. Λόγω των μεγάλων προβλημάτων τα οποία υπήρχαν είτε με την πανδημία, είτε με τα μνημόνια, είτε με την έλλειψη των χρημάτων που υπάρχει σε όλα τα νοικοκυριά. Όταν θα συγκρίνει πράγματα και μεγέθη, θα τα συγκρίνει πάντα με πόλει οι οποίε έχουν την ίδια φυσιογνωμία με τη δική σου. Δεν μπορεί να συγκρίνει άτοπα πράγματα μεταξύ του. Και επίση μπορεί να συγκρίνει και με την ίδια πόλη τι γινόταν όταν ήταν οι παχέ αγελάδε, η ευημερία δηλαδή, και τι είναι τώρα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Κάποιοι το καταλαβαίνουν, οι περισσότεροι. Υπάρχουν και κάποιοι λίγοι οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν. Προσπαθώ πάντα κάθε φορά να εξηγήσω τα ίδια πράγματα για να τα κατανοήσουν όλοι. Το Άργος ήταν ο κόμβος όπου περνούσαν τα αυτοκίνητα για τέσσερις νομούς της Πελοποννήσου πλην των δικών μας. Και των δικών μας δηλαδή. Ήταν η Αρκαδία ολόκληρη, ήταν η Λακωνία ολόκληρη, ήταν η Μεσσηνία ολόκληρη. Όταν λοιπόν περνούσαν μέσα από το Άργος αυτές οι τρεις, αυτοί οι τρεις νομοί, οι άνθρωποι τους, είτε φεύγοντας είτε ερχόμενοι, καταλαβαίνετε ότι το εμπόριο είχε μια άλλη ε, έγλη. Το ίδιο γινόταν και στον Ισθμό της Κορίνθου, στα μαγαζιά που σήμερα έχουν ερημώσει. Όταν λοιπόν άλλαξε ο δρόμος και έγινε ο μεγάλο αυτοκινητόδρομο που περνάει έξω από το Άργο, χωρί συνδετήρια οδό με το Άργο, μέχρι πρότινο, όπου θα πάει πάλι στον Άπλιο η συνδετήρια οδό. Θα μου πείτε γιατί διαμαρτύρομαι. Είμαι δήμαρχο του Δήμου Άργου Μικινών. Το Άργο είναι η αρχαιότερη πόλη τη Ευρώπη. Το Άργο ήταν εμπορικό κόμπο. Δεν μπορεί να εξαιρείτε λοιπόν από τα 50 εκατομμύρια που δίνουν για το δρόμο που γίνεται δίθεν των αρχαιοτήτων, όπω έγινε και ο προηγούμενο. Ποιον αρχαιοτήτων, οι αρχαιότητε είναι εδώ. Και είπαμε λοιπόν στον κόμβο του Κουτσοποδίου, πάνω λοιπόν εκεί στι γραμμέ, πιο πάνω, να βγαίνει ο δρόμο κάθετα, ευθεία, να γίνει μια διαπλάτηση στο υπόλοιπο κομμάτι και να μπαίνουν μέσα στην πόλη. Αυτοί που θέλουν να έρθουν στο Άργο. Δεν το αποκλείουμε το Άργο και τον φέρνουμε πάλι από τον παλιό δρόμο με τα χίλια όσα προβλήματα έχει και αντιμετωπίζει. Γιατί άκουσα από κάποιον λέει στον κόμβο των Μικινών υπάρχει και ένα δρόμο που πηγαίνει για το Άργο. Πηγαίνει στα φύχτια και από εκεί να βγει. Για πάμε να τον δούμε αυτόν τον δρόμο λοιπόν. Ο δρόμο αυτό με το ζόρι χωράει δύο αυτοκίνητα και αν πηγαίνει μπροστά ένα τράκτερ δεν περνά ποτέ. Για πάμε λοιπόν στην έξοδο στις Μυκή, στο, στα φύχτια. Εκεί, αν δεν σκοτωθεί, ένα πολυσύγχρονο δρόμο θα, θα σκοτώσει κάποιου. Αυτά δηλαδή γιατί τα λένε ελαφρά την καρδία εκείνοι που θα έφερναν το σιδηρόδρομο, εκείνοι που θα φτιάχναν το, μεγάλο, το μεγάλο κτίριο τη περιφέρεια, εκείνοι που θα φτιάχναν ένα νοσοκομείο τεράστιο, εκείνοι που θα έκαναν όλα αυτά τα έργα και δεν έκαναν τίποτα στην ουσία. Μα είπατε, μα τάξατε, μα τίποτα δεν φτιάξατε. Είναι το, το σλόγγαν. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μα. Το θέμα μα λοιπόν λέει ότι το, το, η βιώσιμη αστική κινητικότητα φτιάχνει το, το Δήμο του Άργου ακόμα περισσότερο και θα μπορέσουμε να μπούμε σε χρηματοδοτικά πακέτα. Ποια είναι τα προβλήματα τα μεγάλα που αντιμετωπίζει αυτή η παλιά πανάρχαιη πόλη που πάνω τη έχουν κτιστεί οι πόλει η μία μετά την άλλη. Μα κληροδότησαν μικρού δρόμου, στενού δρόμου, και αναγκαστήκαμε να κάνουμε μόνο δρομήσει με συγκοινωνιολόγου, δεν τα αποφασίσαμε εμεί, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερη κυκλοφορία. Ακούω πάρα πολλά, τα σέβομαι όλα, δεν ενστερνίζομαι όμω τα περισσότερα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε θα πρέπει να καταλαβαίνουν τι λένε κάθε φορά. Δεν μπορούν λοιπόν κάποιοι με τη συντεχνιακή μικρή του εικόνα να θέλουν να προσδιορίσουν το αύριο ενό τόπου. Το Άργο με την ιστορία που έχει θα μπορούσε να έχει τεράστια αποτελέσματα από τον τουρισμό του. Μα τι να βλέπε κάποιο στο χθε, τι θα μπορούσε να δει στο χθε, να έρθει στην πόλη να δει τι. Σήμερα μπορεί να δει ένα υπέροχο κέντρο, σήμερα μπορεί να δει ε, το άγαλμα του Ηρακλή, το μεγάλο άγαλμα του Ηρακλή, σήμερα μπορεί να δει του στρατιώτε του Ριάτσε, σήμερα μπορεί να δει το Βυζαντινό Μουσείο και αύριο, όταν τελειώσει, να δει και το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε περισσότερο. Δεν είναι δικό μας έργο, είναι έργο της, ε, του Υπουργείου Πολιτισμού. Και εμεί δώσαμε τι αποθήκε του Γαλακτοκομικού, τι οποίε βεβαίω θα μα τι επιστρέψουν μόλι φέρουν τα έργα όλα πάλι στη θέση του, γιατί το δώσαμε για λίγο καιρό, όπου εκείνο θα είναι ένα προπονητήριο δίπλα στο κολυμβητήριο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω μερικού ανθρώπου, οι οποίοι λένε ότι το Άργο δεν έχει πάρκινγκ. Ε, και αυτοί είναι έμποροι. Το Άργο δεν έχει. Το Άργο έχει μια χαρά πάρκινγκ. Μια χαρά πάρκινγκ. Όταν γίνονται event στο Άργο, μαζεύεται η μισή Πελοπόννησο. Πού παρκάρουν λοιπόν τότε εκείνη τα αυτοκίνητά του. Και όταν οι έμποροι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, θα πρέπει να ξέρουν ότι μόνοι του κάβουν το λάκκο του. Έχει πάρκινγκ το Άργο. Έχει πάρκινγκ. 300 μέτρα από το κέντρο τη πλατεία. Ένα τεράστιο πάρκινγκ που χωράει 1500 αυτοκίνητα. Επίση πάλι στη δυτική πλευρά, πάνω από τη λαϊκή αγορά άλλο πάρκινγκ, το οποίο έχουμε μισθώσει. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει, υπάρχει αυτή η όποια υπάρχει αυτή η, η, η ρύθμιση με το, με, με το μικρό τέλος που πληρώνει κάποιος στην ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό το μικρό, το υποτυπώδες τέλος. Στους δρόμους, τους κεντρικούς. Και βέβαια μερικοί των εμπόρων καταστρατηγούν και αυτό το, 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 το πράγμα. Για να μην έρθουν οι πελάτες τους. Ακούστε κάτι. Πρέπει να αναπτυχθεί φυσιογνωμία. Πρέπει να καταλάβουν και να αντιληφθούν ότι εμείς προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο στο, στον τόπο μας, να περάσουμε λοιπόν στο κομμάτι το τουριστικό, το άργος, να το βάλουμε μέσα στο χάρτη το τουριστικό. Ήδη αυτή τη στιγμή οι προσπάθειές μας αρχίζουν να φαίνονται ότι γίνεται κάτι. Να κρατήσουμε αυτό που κάναμε τον κόσμο μας και να φέρουμε από την άλλη μεριά και άλλου ανθρώπου. Το σχέδιο τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, λοιπόν, το οποίο πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, μα ανοίγει ορίζοντε και δρόμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά πακέτα. Δεν μπορώ να πω ότι οι συνθήκε αυτή τη στιγμή είναι οι καταλληλότερε για χρηματοδοτικά πακέτα, διότι η περιφέρεια δεν, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου. Έχει άλλε ονειρώξει, φαντάζεται άλλα πράγματα και σκέπτεται άλλα πράγματα αλλά πλησιάζει ο καιρός της κρίσης και εκεί λοιπόν θα μπουν στη ζυγαριά όλα. Εκεί λοιπόν θα, θα σταθμίσουμε το τι έχουμε κάνει και εκεί θα κάνουμε και τον απολογισμό μας απέναντι στον κόσμο. Εγώ βεβαίως επειδή έχω μεγαλύτερη ευθύνη διότι είχα προτρέψει τον κόσμο να ψηφίσουν αυτόν τον άνθρωπο που είναι περιφερειάρχη σήμερα, ε, ήταν μεγάλο λάθο μου αυτό που το οποίο είχα κάνει. Φαίνεται εκ του αποτελέσματο όσον αφορά για τον τόπο μου. Διότι στον τόπο μου έχουμε μηδενικά έργα. Μηδενικά έργα. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια πασαλήματα. Δεν μιλάμε τώρα όταν διακινείς 100 εκατομμύρια έργων να έρχονται εδώ πέρα 250.000 παράδειγμα, λέω. Έτσι, αυτό δεν είναι ούτε πιπέρι. Από εκεί και ύστερα, αυτό είναι μια άλλη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία θα την εξηγήσουν μετά και όλα εκείνα τα οποία δημιουργούν στο Δήμο Άργο Μικοινών θα έρθει η ώρα του Ταμείου και θα πληρωθούν. βέβαια θα μου πείτε ότι χάθηκαν κάποια χρόνια. Δεν χάθηκαν. Εμεί από τη δική μα τη μεριά, μέσα από τι δικέ μα τι ενέργειε και μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα προγράμματα Αντώνη Τρίτσι ή τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να έχουμε φέρει πάρα πολλά έργα. Θα σας θυμίσω το Πάρκο Πόλης, θα σας θυμίσω το Δημαρχείο το καινούριο το οποίο γίνεται, θα σας θυμίσω την αστική οδοποιία η οποία είναι 3 εκατομμύρια, την αγροτική οδοποιία που είναι 6 εκατομμύρια στα χωριά και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται, θα σας θυμίσω μια σειρά από πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται τα όμβρια της Νέας Κύου. χίλια πράγματα τα οποία κάναμε, σχέδιο ε, ε, το σχέδιο πόλης βεβαίω του νοτιού τμήματος το οποίο έχει τελειώσει. Όλα αυτά είναι έργα με υπογραφές από κάτω και αναπτυξιακά έργα. Αυτά τα οποία εκείνοι προσπαθούσαν να μας ρίξουν στο σκοτάδι δεν τα κατάφεραν. Και βεβαίως αφού δεν τα κατάφεραν προσπαθούν να στήσουν και δικούς τους ανθρώπους για να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο λαός δεν θα το επιτρέψει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα και ότι το αύριο δεν θα είναι σκοτεινό. Όπως, όπως αυτή τη στιγμή κάποιοι το σκέφτονται στον εγκεφαλό τους. Θα συνεχίσουμε τη σταθερή πορεία μπροστά και η αλλαγή πορείας έχει μια σταθερή πλεύση. Αυτό ακολουθούμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το Άργος, ο Δήμος Άργους Μικινών, ο, ο Δήμος με τη μεγαλύτερη ιστορία στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη δεν θα ξαναείνε στον παρανομαστή, δεν θα ξαναείνε ουραγός. Έχει πάρει το δρόμο μπροστά και αυτό το δείχνουν και βεβαίως δεν μπορούν να το αρνηθούν. Αυτό εδώ και θα ήθελα να το δείτε όλοι. Τα Awards, τα Best City Awards το 2017 μας δώσανε χρυσό βραβείο για την πόλη, του, για το κέντρο του Άργους, χρυσό βραβείο. Και αν αυτό το έλεγες πριν από μερικά χρόνια, θα γέλαγε ο κόσμος, αν το έλεγες δηλαδή στις αρχές του 2000, ότι κάποια στιγμή θα πάρει το 2017 ένα βραβείο, το χρυσό βραβείο, ως το καλύτερο κέντρο της Ελλάδας, το κέντρο του Άργους. Αυτό λοιπόν το κέντρο αναπτύσσει καταστήματα, αναπτύσσει οικονομία, αναπτύσσει μαγαζιά. Αυτά λοιπόν κάποιοι δεν τα βλέπουν γιατί δεν θέλουν να τα δουν. Είτε γιατί νομίζουν ότι έτσι μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση σε αυτήν την παράταξη που άλλαξε την ιστορία μας, που άλλαξε τον τόπο μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και προχωράμε. Το ΣΒΑΚ είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για να σχεδιαστεί ένα άρτιο μέλλον σε αυτόν τον τόπο.